Θα κάνω ένα intro, outro, όλα μαζί, 2 σε 1. Σήμερα, αφού κατάφερα και έσπασα το καλάμι του LRF σε προηγούμενο ψάρεμα, είπα να έρθω για spinning. Η μέρα πήγαινε χάλια. Αναγκάστηκα σε κάποια σημεία, έβαλα το κίδος, στην ουσία το κίδος crankbait, στην ουσία έκανα LRF με το καλάμι του spinning, μπας και χτυπήσει κανένα άλλο ψαράκι, και εκεί τίποτα το ιδιαίτερο, μέχρι που μετά από πολύ περπάτημα και αρκετές βολές, ήδη εγώ από τις πρώτες 20-30 βολές κατάλαβα ότι θυμήθηκα μάλλον πώς είναι το spinning, ότι δεν είναι σαν το LRF, πολύ πιο βαρύς ο εξοπλισμός και πιο απαιτητικός, τα minnows, μεγάλη αντίσταση μέσα στο νερό, πιο δύσκολα τα πράγματα, πιο επιβαρυντικά για να το κάνεις πολλές ώρες συνεχόμενες. Ήδη πρέπει να ψαρεύω 4 ώρες, 5, κάπου εκεί, και κάποια στιγμή είναι πιθανό, αν το κυνηγήσεις αρκετά και το ψάξεις αρκετά, να έρθει και η λεγόμενη λύτρωση. Άλλες φορές γίνεται, άλλες φορές όχι. Πολλές φορές θα γυρίσουμε και δεν θα έχουμε πάρει λέπη και μπορεί να μην έχουμε ούτε strike. Εγώ φάνηκα λίγο τυχερός και πήρα κάποια χτυπήματα και κάποια ψάρια, και θα πάρω και ένα στο σπίτι. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι θέλει πολύ προσπάθεια και σίγουρα δεν πρέπει να τα παρατάμε. Λοιπόν, δείτε πως εγώ δεν τα παράτησα και εν τέλει τι έβγαλα, τι απελευθέρωσα, τι έχασα και τι κράτησα. Πω, δε Σαργός, δες εδώ Σαργός. Όχι, αυτό δεν το περίμενα. Αυτό δεν το περίμενα. Τους είδα να γυαλίζουν από ψηλά, αλλά λέω τώρα εντάξει, με το minnow το 200 τι θα κάνω. Spinning, Σαργός. Όχι ρε! Ωραία, κάτι σαργή! Λούτσος. Έλα εδώ βρε, έλα εδώ βρε. Μικρός Λούτσος. Τον τραυμάτισα λίγο. Τώρα κάτσε να δούμε, γιατί θέλω να τον απελευθερώσω. Άντε, 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 άντε. Θα φύγεις μόνος, θα φύγεις μόνος. Κάτσε, 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 κάτσε. Κάτσε, 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 κάτσε. Έλα. Άτος. Κατευθείαν μέσα. Α, κάτσε βρε. Έλα, έλα. Ω, άντε μπράβο. Α, όχι από εδώ βρε. Απ' την άλλη. Θα φύγει. Πάλι με το Flyer το Γύλο, έτσι. Τυχαίο. Ήταν αφηρείο. Αφηρείο Λούτσος. Όχι! Χαμωτό! Δεύτερη φορά! Έλα ρε φίλε! Δεύτερη φορά! Δεν νομίζω ότι θα ξαναχτυπήσει τώρα. Να σου πω, αυτό δεν το περίμενα. Από τα βράχια. Λοιπόν παιδιά, ξέρετε πόσο θα ήθελα να κρατήσω μια συναγρίδα από το σημερινό ψάρεμα που δεν έχει πάει τίποτα καλά, αλλά δεν νομίζω ότι μπορώ. Είδα ένα ψάρι. Είναι μικρή. Οριακά θα μπορούσα να πω ότι θα μπορούσα να την κρατήσω. Είναι 50, δεν είναι 50 εκατοστά, είναι 48, 49 και πάλι, και 55 να ήταν πάλι δεν θα την κρατούσα. Λοιπόν, πρέπει να βρω ένα καλό βράχο να την απελευθερώσω. Εδώ μπορώ να πάω αρκετά χαμηλά. Κρατάω λίγο μέσα. Θα την αφήσω τώρα. Δεν έχει καταλάβει ότι... δεν έχει καταλάβει ότι μπορεί να φύγει ακόμα. Και από εδώ. Νάτε, 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 νάτε. ξαναβγήκε και θα βρει τα πατήματά της, θα φύγει πιστεύω. Και έφυγε στα βαθιά. Ρε παιδιά, σαργός, δεν ήταν πολύ μεγάλος, χτύπησε σαργός στο Flyer το 200. Καθαρά territorial χτύπημα, ήθελε να το διώξει από την περιοχή του. Προφανώς και δεν πιάστηκε καλά, ίσως λίγο από το σώμα κάπου, πολύ μεγάλες αλλαγές. Γιώργο! Λουτσάκος. Το Λουτσάκο μάλλον θα τον κρατήσουμε. Με το Flyer κάτσε βρε, κάτσε γράφει. Ο Ατσικμπάσης κάνει διατάσεις. Πάμε για διατάσεις, Ατσικμπάση. Πάμε. Κοίτα υδρότα το παιδί. Κοίτα πως γυμνάζεται κάθε μέρα. Σαν να βράχει λιγάκι στο σημερινό ψάρεμα. Αδελφέ, έβρεξα κόλλο. Αδελφέ, Ατσικμπάσης. Οι άλλοι τι κάνουν. Άντε ρε! Καταπληκτική μέρα. Βγάλαμε όλα.